Φίλες και φίλοι του Άπολα Sport, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή στις γειτονίες της Αθήνας που ασχολείται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να έχουμε στην παρέα μας τρεις ομάδες από τον τρίτο όμιλο της Β' κατηγορίας. Σύντερ Ψηφαία με τον προπονητή της Θανάση Σταματόπουλο. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το νέο πεντελικό με τον προπονητή Διονύση Κάντζο. Διονύση, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και τον Άγιο Θωμά με τον πρόεδρο Κώστα Τσινιά. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Η Τερψηφαία τερμάτισε στην έκτη θέση, έχοντας 37 βαθμούς. Ο νέο πεντελικός στην ένατη θέση με 30 βαθμούς. Και ο Άγιος Θωμάς στη δέκατη με 28 βαθμούς. Όλα αυτά βέβαια την 22η αγωνιστική, όπου είχαμε την πρόωρη διακοπή του πρωταθλήματος. Θανάση, δεν ξέρω, πρώτον το δικό σου σχόλιο, αν συμφωνείς με την πρόωρη αυτή διακοπή ή έπρεπε να γίνουν οι εναπομείναντες 8 αγωνιστικές. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κώστα, καλησπέρα Διονύση. Καλησπέρα Θανάση μου. Χαίρομαι που σας βλέπω πάλι, έστω και από αυτές τις συνθήκες. Κοίταξε να δεις, Τάσο μου, από τη στιγμή που είναι θέματα υγείας και σίγουρα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν μπορεί να στηριχτεί, να υποστηριχτεί μάλλον, όπως είπα, πιστεύω ότι ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει για να προφυλακτούμε όλοι μας αυτή η διακοπή. Βέβαια είναι λυπηρό γιατί εμείς έχουμε μάθει όλοι να παίζουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο τα παιχνίδια και όχι να μένουμε έτσι τελευταία στιγμή να βγαίνουν οι βαθμολογίες και για τις ομάδες και για τους παίκτες και για όλους μας. Πρέπει να επακούσουμε τις αποφάσεις της Ένωσης και της ΕΠΟ και αυτό πιστεύω ότι κάνουμε. Ωραία. Διονύση. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα. Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι ευνοήθηκαν, κάποιοι αδικήθηκαν, έτσι είναι αυτές τις καταστάσεις. Ήταν μια πανδημία, δεν νομίζω ότι φταίει κάποιος. Δεν έγινε έτσι κι αλλιώς κάτι επίτηδες, οπότε συμμορφωνόμαστε. Σίγουρα δεν μας αρέσει αυτό που έγινε. Εμείς όλα τα χρόνια είμαστε στα γήπεδα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Τώρα αναγκαστικά εδώ, ήρεμα, θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Το ποδόσφαιρο ζορίζεται, όπως ζορίζεται όλη η κλάδη στην Ελλάδα. Καλή καρδιά, δεν ξέρω τι να πω. Είμαστε πάρα πολύ στεναχωρημένοι με αυτά που γίνεται και βλέπω ότι ο κόσμος ευτυχώς συμμορφώθηκε άμεσα ο Έλληνας και όλα πήγανε νομίζω καλά. Θα δείξει η επόμενη μέρα τι θα γίνει. Κώστα. Θα συμφωνήσω με όλα τα που είπαν και ο Θανάσης και ο Διονύσης. Έπρεπε να σταματήσει. Είναι θέμα υγείας των αθλητών, των παραγόντων, των φιλάθλων, όλου του κόσμου. Και ευελπιστούμε όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει. Πρώτο καλό θα είναι για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί αν αργήσει και πάμε για την επόμενη χρονιά, δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί το Σεπτέμβριο. Μήπως μας βρει πάλι καμιά κλεισούρα, κανένα μήνα πάλι. Και πάμε εντελώς πίσω. Βεβαίως πιστεύω ότι θα αλλάξει πάρα πολύ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Υγεία σε όλους. Να είμαστε γεροί και δυνατοί, να μπορέσουμε και του χρόνου να στηρίξουμε τα σωματεία μας και να ξαναπαίξουμε ποδόσφαιρο. Ναι, Θανάση, να δούμε και την επόμενη μέρα. Πώς θα δεξιαχθούν τα νέα πρωταθλήματα, πώς θα τηρηθούν τα μέτρα, οι αποστάσεις των δύο μέτρων. Πώς θα γίνουν. Άσο περιμένουμε σε αυτό που είπε και ο Κώστας, συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Και πόσο περισσότερο και για όλους μας βέβαια, αλλά και για τους παράγοντες, έτσι, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι είναι χρηματοδότες και έχουν αυτοί που να είναι περισσότερο στο κομμάτι αυτό. Αλλά και για όλους εμάς, όπως είπε και ο Διονύσης, εμείς έχουμε μάθει από μικρή να είμαστε μέσα στα γήπεδα. Για μας είναι κάτι καινούριο. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Βλέπετε, επειδή παρακολουθούμε όλοι τι γίνεται, βλέπουμε ότι ακόμα και στις ΠΑΕ
πάνε 6-8 για προπόνηση που έχουν όλες τις προδιαγραφές εκεί πέρα. Έτσι. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Για όλους είναι δύσκολο. Και είναι ένα κομμάτι καινούριο το οποίο δεν μας έχει ξανατύχει και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από μόνοι μας εμείς τα πράγματα. Περιμένουμε τις αποφάσεις. Όσο πιο γρήγορα, όπως είπε ο Κώστας, συμφωνώ, όσο πιο γρήγορα πάρουν αποφάσεις, γυρίσουμε στα γήπεδα, να δούμε τι γίνεται. Υπάρχουν ακαδημίες, υπάρχουν. Πώς θα γίνουν όλα αυτά. Πρέπει να μας ενημερώσουν. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα. Ενημέρωση μηδέν. Τίποτα. Δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Και για τις εξαγωγές των αγώνων και για όλα. Δηλαδή, τι θα πούμε, πάμε να παίξουμε μπάλα και σου λέει κράτα δύο μέτρα. Και τι θα πούμε, δηλαδή, κάτσε δύο μέτρα σε μαρκάρο. Κάτσε δύο μέτρα σε μαρκάρο, σε αστημένο. Στο λογικό τι γίνεται. Δεν ξέρω αν το βλέπετε εσείς λογικό, αλλά εγώ το βλέπω καινούργιο και παράλογο αυτό το πράγμα. Ας περιμένουμε τις αποφάσεις, ας δούμε όπως έχουν πει, φοβούνται νέα μέτρα από το Σεπτέμβριο και μετά, τι γίνεται. Δεν μπορούμε εμείς να πούμε να αποφασίσουμε κάτι. Εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να είμαστε εκεί σε βάλξεις, ό,τι όποτε χρειαστεί, να ξεκινήσουμε τις ομάδες μας και να συνεχίσουμε. Διονύση, εσύ πώς σε πέρασες στην καραντίνα, που έχετε μάθει όλοι σας και οι τρεις σας, ας πούμε, να είστε στα γήπεδα, στους αγωνιστικούς χώρους. Εντάξει, τώρα μετά από εγώ και τις καταστάσεις, ακαδημίες, αντρικά, όπως και ο Σταματόπλος, είμαστε όλη μέρα στο γήπεδο. Μου φάνηκε γολγοθάς αυτό το πράγμα. Με τον coach έχουμε βρεθεί φέτος και έχουν γίνει και ωραία παιχνίδια, τα λέγαμε. Δεν είναι για μας η ζωή τώρα συνέχεια. Εδώ θα μας διώξουν από το σπίτι που λένε όλοι στο τέλος. Εμείς έχουμε συνεχίσει άγιος. Η ζωή μας είναι τα Σαββατοκύριακα, είναι οι αγώνες μας, με το άγχος μας, με την έντασή μας. Η ομάδα χάνει, έχουμε κηδεία. Η ομάδα κερδίζει, έχουμε χαρές. Έτσι είναι τα Σαββατοκύριακά μας. Εγώ από το 78, Θανάση είναι λίγο πιο μεγάλος από μένα, καμιά 20 ετία. Ευχαριστώ πολύ. Απλά, κοίτα, το μόνο καλό είναι ότι εγώ ευτυχώς δούλευα λόγω ναυτικού και πέρναγε κάπως ημέρα τις ημέρες που πηγαίναμε. Κατά τα άλλα, σπίτι, κάναμε ακριβώς ό,τι λέγανε, προσπαθούσαμε τουλάχιστον, έτσι. Γιατί έχουμε και εμείς γονείς μεγάλους, τα πεθερικά μας, όλοι προσπαθούσαμε το καλύτερο. Αλλά μας έλειψε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο, τα παιδιά. Τα παιδιά ιδίως μας λείψανε πάρα πολύ. Πρόεδρε, εσύ είσαι και επιχειρηματίας στην εστίαση κιόλας. Εκτός και από τον αθλητικό χώρο, έχεις πληγεί και στο επαγγελματικό τομέα. Εμάς μας βρήκαν όλα τα κακά, Τάσο μου. Κλεισούρα, μακριά από γήπεδα. Μακριά από το πάθος μας, μακριά από τις δουλειές μας. Βάφουμε, κάνουμε κανένα εργασία στο σπίτι. Μας είδε και το σπίτι, που λένε. Αλλιώς, δεν μας έβλεπε καθόλου. Ωραία. Να πάμε τώρα, Κώστα, με την εμπειρία σου τόσα χρόνια που ασχολείσαι με το ρεσιτεχνικό ποδόσφαιρο, ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρει η ΕΠΣΑ, διότι διακόπηκε ένα πρωτάθλημα την 24η στιγμή. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουν τα γήπεδα. Αγωνιστικές και υπήρχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον σε κάποιες ομάδες για άνοδο και για υποβιβασμό. Το είπε και ο Διονύσης ή ο Θανάσης, δεν θυμάμαι. Κάποιες ομάδες αδικεί το σύστημα αυτό, ότι οι αποφάσεις που πήρανε. Κάποιες ομάδες τις ευνοεί. Εμείς, παράδειγμα, σωθήκαμε. Οι άλλες ομάδες ήταν πιο ψηλά από εμάς. Τώρα οι 5 ομάδες που είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Θα θέλανε κάποιος που υπάρχει έστω μαθηματική, ότι μαθηματικά μπορούν να σωθούν, τις αδικήσαμε. Δεν ξέρω τι άλλα μέτρα μπορούν να πάρουν και να σώσουν την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι όμως χρειάζεται τώρα να γίνουν άλλα παιχνίδια. Αυτή είναι η άποψή μου για τη βαθμολογία. Και από την εμπειρία μου, δεν είμαι στην πανδημία, δεν ξέρω από αρρώστιες, αλλά έχουμε και ανθρώπους άλλους γύρω μας. Δεν είμαστε μόνοι μας, το είπε και ο Διονύσης. Άμα κολλήσει κάποιος, θα πάει το εραστηνικό ποδόσφαιρο, θα κλείσει για αρκετό διάστημα. Θανάση. Να μην εμφανιστεί τέτοιο φαινόμενο στο χώρο μας. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει. Αυτό που λέει ο Κώστας έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πρώτα πρέπει να κοιτάξουμε
την υγεία τη δική μας, της οικογένειάς μας, των παιδιών που συναντηθούμαστε, τους ποδοσφαιριστές μας, τα μικρά παιδιά στις ακαδημίες. Είναι μεγάλο ρίσκο. Εμείς, ας πούμε, έχουμε ένα δημοτικό στάδιο, έτσι. Ο Δήμος δεν παίρνει την ευθύνη να μας πει: ανοίχτε παιδιά, να βάλετε μέσα τα παιδιά να προπονήσετε. Ποιος θα πάρει την ευθύνη? Εδώ βλέπεις ότι ακόμα συζητάνε στα πρωταθλήματα τα επαγγελματικά ή στο διεθνή χώρο και ακόμα το συζητάνε και το ξανασυζητάνε που έχουν όλες τις προδιαγραφές. Φαντάσου τώρα να πάρουμε εμείς μια απόφαση σαν Τερψηφαία να ανοίξουμε το γήπεδο, γιατί για εμάς όπως και για τις υπόλοιπες ομάδες που έχουν ακαδημίες είναι πλήγμα μεγάλο. Δηλαδή ο Κώστας πώς θα αντέξει από μόνος σαν παράγοντας να βάζει χρήματά μας, δεν έχει ακαδημίες, δεν έχει έσοδα από τις ακαδημίες. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στο κομμάτι το λειτουργικό πάντα μιλάω, έτσι. Ναι. Πόσο τώρα βάζουμε τώρα το καινούργιο στοιχείο που είναι η υγεία πάνω απ' όλα όλων μας, έτσι. Και πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τι θα γίνει. Σαφώς έχουν αδικηθεί ομάδες και για την άνοδο στον όμιλο το δικό μας, που θεωρώ ότι ήταν, επειδή είμαστε και οι τρεις ας πούμε στον ίδιο όμιλο και ξέρουμε τι γίνεται, εγώ θεωρώ ότι ο όμιλος ο δικός μας ήταν ο πιο δύσκολος όμιλος β' κατηγορίας. Έτσι, δηλαδή από τους τρεις ομίλους, άμα δούμε τα παιχνίδια και τις ομάδες, είχαμε το πιο δύσκολο όμιλο. Ακόμα μέχρι και την τελευταία αγωνιστική πεζόντουσαν ακόμα και η άνοδο ή κάποιες ομάδες που είναι να υποβαστούν, ναι ή όχι. Σαφώς αδικούνται κάποιες ομάδες, άλλες ευνοούνται, θα πρέπει και εμείς να κάνουμε υπομονή. Ναι. Διονύση, εσύ τι πιστεύεις ότι η ΕΠΣΑ και σε ποια είναι η απόφαση που πρέπει να πάρει? Να ρωτήσω και εσένα, Διονύση, διότι εκτός από προπονητή στο νεοπαιδηλικό έχεις και μια δεύτερη σου αγάπη που είναι η Δάφνη Αθηνών, η οποία μετήχε στον πρώτο όμιλο της γάμα κατηγορίας και εκεί είχαμε τριπλή ισοβαθμία με 52 βαθμούς στη δεύτερη θέση, ο Παλαιόνιος Κεσαριανής, ο Γαλαξίας και η Δάφνη Αθηνών. Άρα θα ήθελα τη δική σου άποψη και για τον όμιλο που μετέχετε και οι τρεις σας, αλλά και για τον πρώτο όμιλο της γάμα. Καταρχάς, ο όμιλος δεν ξέρω. Με τον πρόεδρο δεν έχει τύχει να μιλήσουμε. Με τον Θανάση που μιλάμε, ο όμιλος της Β' κατηγορίας ο συγκεκριμένος ήταν με διαφορά ο πιο δύσκολος όμιλος. Οι ομάδες της 7ης, 6ης, 5ης, 9ης, 10ης θέσης είναι τρομερά καλές ομάδες. Ο Άγιος Τωμάς, για παράδειγμα, έπαιζε από τα πιο ελκυστικά ποδόσφαιρα. Σωστό ποδόσφαιρο, κάτω η μπάλα. Πολύ δουλεμένη η ομάδα. Τώρα, αν δεν βγήκανε κάποια αποτελέσματα, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Ούτε σίγουρα υπάρχει κάποια πικρία γιατί η ομάδα ήταν καλύτερα. Αυτό από εκεί πέρα δεν σημαίνει κάτι. Ένας όμιλος τόσο δύσκολος είναι κρίμα έτσι όπως έληξε, αλλά λόγω της πανδημίας δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή είμαι υπέρ που έκλεισε το πρωτάθλημα, γιατί όπως είπε και ο Θανάσης, ποιος θα πάρει πάνω του αυτή τη βόμβα? Γιατί μιλάμε για παιδιά, οικογένειες, μια καταστάσεις πολύ δύσκολες. Είδατε όπου κάνανε το μάγκα εντός εισαγωγικών, ΗΠΑ, όποιος έκανε το μάγκα. Δεν παίζει ο γιος με τα πράγματα αυτά. Από ό,τι έδειξε, είναι αρκετά δύσκολος και ζωρικός. Τώρα από εκεί και πέρα, αν με ρωτάς για το ότι είναι δίκαιο και ότι είναι άδικο, ποιος μπορεί να το πει το ότι είναι δίκαιο? Εγώ θα σου πω ότι η Δάφνη είναι δεύτερη. Έχουμε κάνει έναν αγώνα 5 χρόνια που έχουμε τη Δάφνη φοβερό, με παιδιά δικά μας. Παίζαμε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Ό,τι πει ΕΠΣΑ, δεν είναι. Εμείς θα είμαστε σύμφωνοι σίγουρα, αισθανόμαστε κρίμα. Αλλά και η Πεντέλη που καταλήγει ενατή, έτσι όπως ήταν η Πεντέλη, λέμε γιατί, αφού μπορούσαμε πιο πάνω. Όμως έτσι είναι. Δεν ήθελε κάποιος να μας αδικήσει προς Θεού, έτσι δεν το συζητάμε. Όλα. Μακάρι να μην γινόταν τίποτα από όλα αυτά και να πέσαμε στο κήπεδο τα παιχνίδια και να είμαστε αγκαλιασμένοι και όλα καλά. Κώστα, εσείς είχατε και μια αποβολή από το πρωτάθλημα για 2 αγωνιστικές για το παιχνίδι με τον Ηρακλή Περιστερίου. Ναι. Να αναφερθείς σε αυτό και να σχολιάσεις αυτή την απόφαση της Ένωσης. Η απόφαση ήταν σωστή. Είμαστε φταίχτες. Ήμασταν υπέτη. Είχαμε ξανατιμωρηθεί με μια αγωνιστική που παίξαμε στην Αργυρούπολη, δηλαδή εκτός έδρας. Και μας βγάλαν και 2 αγωνιστικές από το πρωτάθλημα. Το ξέρεις, το γήπεδο είναι ένα γήπεδο ανεξέλεγκτο. Δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Δεν είχαμε τίποτα με τα παιδιά. Να σκεφτείς ότι κάναν μπάνιο στα ποτήρια τα δικά μας και με την ομάδα. Αλλά το γήπεδο είναι ένα πάρκο τεράστιο. Από πίσω από τα ποτήρια ρίξαν διάφορα πράγματα αυτοί οι ανεκέφαλοι, 5 ανεκέφαλοι. Και χαλάσαν την εικόνα όλης της ομάδας.
Βέβαια, νομίζω ότι η τιμωρία είναι και αυτή κάποιες ομάδες της Αττική. Ήταν τα παιχνίδια τέτοια που μπορούσες κάποιος, ειδικά την Κηφισιά, αν έπαιζες, άλλοι θέλαν να γίνει το παιχνίδι με πώς κερδίσει ο Θωμάς και πάρουν κάποιοι πόντους να σωθούν. Παίζονται και ξέρεις και τέτοια πράγματα, αλλά έτυχε εκείνα τα παιχνίδια τα δύο. Τι να κάνω. Φταίμε. Και όποιος θέλει πρέπει να τιμωρείται. Να πάψει το εραστικό ποδόσφαιρο να είναι επαγγελματικό. Ανάση, η δική σου άποψη για τον Όμιλο και για τους δύο συνομιλητές σου. Πώς, και για τον Άγιο Θωμά και για τον Νεοπεντελικό. Εντάξει, για τον Όμιλο σας είπα την άποψή μου ότι εγώ θεωρώ ότι ήταν από τους πιο δύσκολους της β' κατηγορία. Αν βλέπαμε τα αποτελέσματα κάθε Σαββατοκύριακο, βλέπαμε τι παιχνίδια γινόντουσαν, τι αποτελέσματα ερχόντουσαν και τι ανατροπές από όλες τις ομάδες. Έτσι, από τον τελευταίο, εγώ δεν θα ξεχάσω, παίξαμε με το Δούριο μέσα στο γήπεδό μας, στο 90 πήραμε το παιχνίδι. Θέλω να πω δηλαδή ότι και σε περίοδο που αρχίσαμε και βρίσκαμε τον εαυτό μας εμείς αντεψηφία, έτσι. Καταλαβαίνει και ο Διονύσης και ο Κώστας τι εννοώ, τι θέλω να πω. Ότι όλες οι ομάδες είχαν βαθμό δυσκολίας. Από αν μια ομάδα την έπαιρνε καλαρά και ότι άντε εντάξει θα κερδίσω, πάθαινε ζημιά. Έβλεπες αποτελέσματα ας πούμε, που γινόνται τα ανατροπές. Εμείς, ας πούμε, σαν τερψηθέα, παίξαμε με όλους τους πρωτοπόρους και είχαμε θετικά αποτελέσματα. Αυτό δείχνει ότι ήταν μια. Δηλαδή, ένας όμιλος δεν ήταν δύο ταχύτητων, ένας πολύ καλός όμιλος. Έτσι, τώρα μου μιλάς για τους συνομιλητές μου, τα παιδιά ξέρουν πόσο τους σέβομαι και πόσο τους εκτιμώ και σαν προπονητή τον Διονύση και τον Κώστα, σαν παράγοντα. Τα μεταξύ μας παιχνίδια με τον Διονύση γίνανε δύο φανταστικά παιχνίδια. Φανταστικά παιχνίδια. Δηλαδή, το ότι τα παιχνίδια έλειξαν ισόπαλα, πιστεύω ότι αδικήθηκαν και οι δύο ομάδες. Έτσι, με Διονύση δεν ξέρω αν έχει ευκαιρίες. Εκπληκτικά. Γίνανε πολύ καλά παιχνίδια. Και γίνανε παιχνίδια αντρίκια, δηλαδή μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι, παλέψαν τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι πρωταγωνιστές. Έτσι, εμείς δουλεύουμε τις ομάδες μας, κατευθύνουμε την ώρα του αγώνα, τα παιδιά είναι οι πρωταγωνιστές. Δώσαν το παιχνίδι, στα παιχνίδια μιλάω για με τον Διονύση και μετά για το, ένα παιχνίδι που παίξαμε με τον Άγιο Θωμά. Γίνανε φανταστικά παιχνίδια. Σκληρά παιχνίδια, με πολλές ευκαιρίες, με καλές φάσεις, με ποιότητα, με πολύ αθλητικό πνεύμα και οι δύο ομάδες. Έτσι δεν υπήρχε μεταξύ μας τίποτα. Αγκαλιασμένοι φύγαμε και από την Πεντέλη, αγκαλιασμένοι φύγανε και από την Τερψηφαία. Και για το παιχνίδι με το. Εμάς μας δώσανε και αληφές. Να ξέρετε, μας δώσανε και αληφές τα παιδιά, γιατί ξεχάσαμε το φαρμακείο στην Πεντέλη. Εμείς στην Τερψηφαία, Διονύση μου το ξέρεις πολύ καλά και το ξέρουν και οι περισσότερες ομάδες του ομίλου μας, ότι λειτουργούμε κάτω από αυτό το πνεύμα. Και τα παιδιά της διοίκησης. Όλη η διοίκηση και βλέπεις ότι έχουμε τις ακαδημίες μαζί μας, παιδιά από τις ακαδημίες τις έχουμε στην ομάδα πρωταγωνιστές, παίζουν στην πρώτη ομάδα, τα ξέρετε όλοι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με τον Άγιο Θωμά, ότι έγινε ένα φανταστικό παιχνίδι. Ένα τρομερό παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν κερδίσαμε, αλλά έγινε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Πολύ καλή ομάδα δουλεμένη, όπως είπε και ο Διονύσης, το διαπίστωσα και εγώ. Πολύ δουλεμένη η ομάδα του Άγιο Θωμά. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, βέβαια. Ότι μπορεί να ξεκινάς με κάποια άμενα με ένα πλάνο διαφορετικό. Και στο τέλος, ίσως να μην πούνε κάποια πράγματα. Εμείς πληρώσαμε στην αρχή τραυματισμούς που κάποια στιγμή μας αγχώσανε. Και απεδείχθηκε μετά, όταν μαζεύτηκε η ομάδα και ήρθαν όλοι οι ποδοσφαιριστές στους τραυματισμούς, μοίραμε 8 αγωνιστικές αίτητες, φέραμε αποτελέσματα και ήρθαμε τη Δάφνη με φανταστικό παιχνίδι. Και τέλος πάντων, δεν αναφέρομαι σε μένα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Άγιος Θωμάς ήταν μια από τις ομάδες που έπαιξε, όπως είπε, ότι είναι συστρωμένο στο λεπτό ποδόσφαιρο, καλό ποδόσφαιρο. Δεν είχα την ευκαιρία να μπορέσω να πάω να παρακολουθήσω άλλα παιχνίδια που μπορώ να τους δω, αλλά αυτή την εικόνα που διάβαζα, που άκουγα, που μάθαινα, αυτό που είδα εγώ προσωπικά στο μεταξύ μας παιχνίδι, πιστεύω ότι έγινε στο μας, όλοι συζητάγαμε ότι έπρεπε να είναι πολύ πιο ψηλά. Το ίδιο βέβαια και για τον Νεοπεντελικό, που στο πρώτο παιχνίδι πήγαμε εκεί, ήταν αίτητο, έτσι δεν είναι, όταν είχαμε το πρώτο γύρο αίτητο, τότε ήταν και έγινε ένα παιχνίδι φανταστικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχω πολύ καλή εικόνα για τις δύο ομάδες. Όχι γιατί είναι συνομιλητές εδώ, εγώ ξέρεις, έχω μάθει τόσο να τα λέω τα πράγματα όπως είναι. Έτσι. Άμα κάτι δηλαδή ήταν διαφορετικό, θα το έλεγα. Δεν είναι να πεις ότι είναι τώρα οι συνομιλητές εδώ, αλλά και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βλέπω ότι το υπομείνω, ας πούμε. Διονύση, οι τρεις
Οι τρεις πρώτες ομάδες, η Δάφνη Παλιού Φαλήρου, η Αγία Λέουσα και η Αμφίπολη, ήταν τελικά οι τρεις καλύτερες ομάδες του ομίλου. Ήταν πολύ καλές ομάδες, καλοδουλεμένες, σοβαρές σε όλο το πρωτάθλημα. Εμείς, δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι όταν σε παιχνίδια τα οποία μπορούμε να κάνουμε κάτι, δεν τα παίρνουμε γιατί δεν είμαστε σοβαροί. Αυτές οι ομάδες θέλανε να ανέβουν, θέλανε το πρωτάθλημα, το παλέψανε με τον σωστό τρόπο, όχι ότι οι άλλες δεν θέλανε. Δεν είναι ούτε άδικο το ότι βρίσκονται εκεί, ούτε έχει αδικηθεί κάποιος για να είναι αυτές εκεί. Εγώ θεωρώ ότι σωστά είναι εκεί. Όπως είπε ο coach, η Τερψιθά ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα που όταν μαζεύτηκαν οι άλλοι, ιδίως το δεκάρι του που τον έχω και αρρώστια, άλλαξε, η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Ο Άγιος Θωμάς με το που ανέβηκε ο Ρέτσκα, η ομάδα είναι φοβερή τώρα, δεν το συζητάμε, και όχι μόνο ο Ντόναλτ, πολλά παιδιά. Όλα όμως, επειδή μιλάμε για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, όπως είπαν, μιλάμε για παιδιά τα οποία δουλεύουν, τα οποία έχουν πανεπιστήμια, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και οι ομάδες. Είπε πολύ σωστά ο Θανάσης, τι θα γίνει με τις ακαδημίες. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες στηρίζονται σχεδόν απόλυτα στις ακαδημίες. Ο πρόεδρος, δεν ξέρω πόσο έχουν λίπος οι άνθρωποι να βάζουν χρήματα, γιατί δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Αν νομίζουν κάποιοι ότι στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ότι βγάζεις καθαρή με 100 και 200 ευρώ, δεν ισχύει. Υπάρχουν έξοδα και τα έξοδα κάποιος πρέπει να τα καλύψει. Από εκεί και πέρα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πρέπει να βοηθήσουμε. Και η πολιτεία, βέβαια, έτσι, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Να μην πεθάνει το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει από πού να βοηθήσουμε. Κάπως. Δεν ξέρω, Θανάση, θα τη βρούνε τη λύση. Άμα θέλουν και υπάρχει καλή τη λύση, τη βρούνε. Δεν θέλουν. Διονύση μου, κύριε Κώστα, συγγνώμη που... Όχι, προσθέω. Δεν θέλουν. Εγώ πιστεύω ότι δεν το βλέπουμε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Εγώ θα τα πω τα πράγματα όπως είναι. Κουτσάρα, συμφωνώ. Ο πρόεδρος πόσο θα βάζει λεφτά. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι η πηγή όλου του ποδοσφαίρου. Πες μου εσύ λοιπόν, από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ποιοι ήρθαν να δούνε, παιδιά δικά σου ή δικά μου, ή του Βαϊκή Ρωμάινη και τσιρικάδες, να πάνε να τους πλαισιώσουν, να τους πάρουν στις ομάδες τους, να παίξουν ποδόσφαιρο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Ποιοι. Δεν υπάρχουν. Τώρα ανοίγεις μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα που ξέρεις τι θα πω. Για να σου πω κάτι. Δηλαδή, τι βγήκαμε να πούμε, καλησπέρα, γεια σας και χρόνια πολλά. Όχι, μόνο. Επειδή είπαμε για το δεκάρι σου, αυτό το παιδί δεν έπρεπε να παίζει στα τοπικά. Η αλήθεια έτσι, σε όλες τις ομάδες τις τεχνικές, έτσι, πρέπει να προωθήσουμε τα παιδιά από τις ακαδημίες, να παίζουν τα παιδιά από τις ακαδημίες, για να πάρουν, δηλαδή, ακούω 17 χρονών παιδί ταλέντο. 18 χρονών παιδί ταλέντο. Έτσι, και εμείς παίζουμε το κεφάλι μας σαν προπονητές και τους βάζουμε και παίζουν γιατί αξίζουν τα παιδιά αυτά να παίξουν και όχι να τους δώσουμε παιχνίδια. Και όταν είναι να κάνουν το βήμα παραπάνω, από εκεί και πέρα ξέρεις τι γίνεται. Θες να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι να σου πω τι γίνεται. Πολλά γίνονται. Τι, δεν τα ξέρουμε. Τι είναι. Από όλες τις ομάδες. Πού είναι. Πόσα παιδιά μικρά έβαλες φέτος κάτω του 2000 να παίξουν στην πρώτη σου ομάδα, coach? Κάθε εβδομάδα, κάθε αγωνιστική παίζανε 5 παιδιά κάτω των 20. Ξεκινάγαμε βασική, 5 παιδιά κάτω των 20. Το ξέρεις πολύ καλά και ο Κώστας το ξέρει. Το ξέρω. Και πέρσι ακόμα η ομάδα πέρσι δεν είχε σωθεί. Βοηθήσαμε την ΚΑΠΑ 18 και πήρε το πρωτάθλημα της Αθήνας και βάζαμε παιδιά την ΚΑΠΑ 16 να παίξουν, που ακόμα η ομάδα δεν είχε σωθεί. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Είχα μια διοίκηση και έχω μια διοίκηση που μας είπε, παιδιά, πρέπει να κάνουμε αυτό σε σύμφωνη γνώμη όπου κάθαμε και το κουβεντιάσαμε όλοι. Αυτό είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή ο Κώστας και ο κάθε Κώστας που είναι, πόσο θα αντέξει να βάζει λεφτά. Ξέρεις, εμείς τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο, εγώ προσωπικά, πόσους έχω δει να καταστρέφονται και στο τέλος οι αγνώμονες που δεν έχουν βάλει τίποτα να τους κυνηγάνε. Έτσι είναι. Και όχι μόνο στο ερασιτεχνικό και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Γιατί πρέπει να στηρίξουμε τις ακαδημίες, παιδιά, να βγάλουμε παιδιά μέσα από τις ακαδημίες. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να πείτε Αθηνών και να σου λέει ο άλλος, ξέρεις κάτι, μεταγραφή θέλω τόσα. Αλλά κάνει υπομονή ο παράγοντας, να κάνει υπομονή να στηρίξει τον προπονητή, να στηρίξει όλο το team που υπάρχει, έτσι να κάνουν ένα πλάνο 3-4 χρόνια, να κάνουν υπομονή και να βγουν παιδιά μέσα από τις ακαδημίες. Δηλαδή, τι έγινε άμα δεν ανέβει φέτος η Τερψιθέα, παράδειγμα, και δεν ανέβει και του χρόνου. Πού θα πάει, δηλαδή, παράδειγμα, πιάνω Τερψιθέα με το θάρρος που έχω για το σωματείο,
Πού θα πάει τεψηθέ, να πάει στη Γάμα Εθνική, να πούμε τι γίνεται στη Γάμα Εθνική. Πρέπει να ματώσει για να κρατήσει μια ομάδα στη Γάμα Εθνική, αυτό μα μπλέξει άλλα κόλπα. Έτσι, άμα μπλέξει άλλα κόλπα, οκ, okay, μιλάμε. Να πάει πού είναι μια ομάδα στη Γάμα Εθνική. Καταστρέπονται τα σωματεία. Οι παράγοντε αυτοί οι άνθρωποι, όπως είναι ο Κώστας, που ματώνει γιατί αγαπάει το σωματείο του, καταστρέφονται. Για να πού. Πού είναι η πολιτεία, πού βοηθάνε στις διαιτησίες. Δεν κατάλαβα. Στις μετακινήσεις, σε τι βοηθάει. Κώστα μου, τι επιχορήγηση έχεις πάρει φέτος εσύ. Για τον Άγιο Θωμά, σαν παράγοντας. 300 ευρώ για τη συμμετοχή. 300 ευρώ για τη συμμετοχή. Μπράβο. Κατάλαβες τι γίνεται. Πού είναι, δηλαδή. Για νερά μόνο. Δεν υπάρχουν λεφτά για το ποδόσφαιρο. Επειδή εγώ ήμουν κανένα χρόνια στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και συνεργάστηκα και με προπονητές και με τον Γιάννη τον Παλίδη που ήταν στην εθνική ομάδα, ξέρω τι λεφτά περάσαν από το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα και που πήγανε και που έπρεπε να μοιραστούν και τι έγινε. Αυτό που κάνανε οι μπασκετικοί τότε με τον Γκάλι Κώστα μου, επειδή είμαστε πιο μεγάλοι για να θυμόμαστε, όλοι γεμίσανε ανοιχτά γιοντά με μια πορτοκαλί μπάλα στο χέρι. Εσείς δεν είναι. Πήραμε το γιούρο και εσείς τη μοιράσανε. Πανέλες Vodafone. Πανέλες Vodafone μοιράζανε στα σωματεία. Πώς θα διατηρηθεί το σωματείο. Και τώρα και με την κρίση που υπάρχει, έτσι έγινε και αυτό, πώς θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τα χρήματα. Πάει ο προπονητής να πληρωθεί. Πάει ο γυμναστής να πληρωθεί. Πάνε οι ποδοσφαιριστές να πληρωθούν. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά. Μέχρι πότε. Ομάδες ιστορικές έχουν καταστραφεί, δεν υπάρχουν. Εγώ βλέπω σωματεία που κάποτε παίζαμε αντίπαλοι, σαν ποδοσφαιριστές ή σαν προπονητές, ήμασταν αντίπαλοι σε επαγγελματικές κατηγορίες και τώρα παίζουν στη Γάμα, στο Γάμα τοπικό. Γιατί κάποιοι παράγοντες πεθάνανε, εννοώ οικονομικά, και δεν υπάρχουν να τις στηρίξουν. Και αυτοί που βάλανε τα λεφτά τους, και ο Κώστας τι αντιμετωπίζει, που είναι μόνος εκεί και παιδεύεται με 2-3 ακόμα φίλους και βάζουν 5 δραχμές, ας πούμε, 5 ευρώ για να συντηρηθεί το σωματείο. Τα ακούνε και από πάνω. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άμα δεν κάνουμε τώρα εμείς μια αλλαγή που τα έχουμε περάσει, που ξέρουμε 5 πράγματα, να βοηθήσουμε τους παράγοντες. Το κακό βέβαια είναι και ότι οι παράγοντες μάθανε απότομα από το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν υπάρχουν παράγοντες. Δεν υπάρχουν παράγοντες. Μάθανε απότομα το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ωραία η ομάδα ρολάρι, παίζει καλά, ξέρω λίγο για αυτά και σου λέει μήπως έπρεπε να κάνει και εκείνη την αλλαγή, μήπως έπρεπε να παίξει και 4-4-2. Και σαν τον Αλέπαντο που έτρωγε τα κυψεδάκια του, τον τρώγανε τα κυψεδάκια και ψάχνει τον 11ο παίχτη. Κατάλαβε, αυτή είναι, Διονύση μου, πρέπει να τα πω τα πράγματα. Τον είχα coach και αυτό μην λες τώρα για τον Κυρνίκο, τον είχα προπονητή. Να πούμε τα πράγματα. Δηλαδή έρχεται ο παράγοντας που δεν έχει μπει στα ποδητήρια σαν ποδοσφαιριστής, δεν έχει μυρίσει αληφή, εντάξει, τον υδρότα και σου λέει coach μήπως πρέπει να παίξουμε 4-4-2 να κερδίσει η ομάδα. Εντάξει. Επέξε και εσύ 4-4-2, μην του χαλάς κάτι, ρε. Εμείς να σου πω κάτι, τους στηρίζουμε. Στηρίζουμε και τα σωματεία, στηρίζουμε τους παράγοντες. Έτσι, έτσι. Εγώ ευτύχησα τα δύο τελευταία χρόνια που είμαι στην Τερσπιθέα να μην έχω τέτοια πράγματα. Να μην έχω τέτοια πράγματα και ίσως γι' αυτό γίναμε οικογένεια, γίναμε όλοι μεταξύ μας φίλοι, λειτουργήσαμε το σωματείο, κάναμε μπάρμπικιου μετά από ήττες. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, τι είμαστε ερασιτέχνες, παιδιά, για να είμαστε εδώ, είμαστε ερασιτέχνες. Κατάλαβες τι γίνεται. Να περνάμε καλά. Να περνάμε καλά, αυτό είναι. Να περνάμε καλά, να χαρούμε δηλαδή τις ώρες που ασχολούμαστε με τις ομάδες, να περνάμε καλά και να μπορούμε τη χαρά μας να τη μεταδίδουμε στους συνεργάτες μας, στους ποδοσφαιριστές, στα πιο μικρά παιδιά. Περνάμε τα μικρά παιδιά μαζί μας να έρχονται να παίζουν στην πρώτη ομάδα. Για να θυμηθείτε τα νιάτα μας όταν μας λέγανε θα παίξει την Κυριακή, μας έλεγε ο προπονητής, θα παίξει την Κυριακή. Εγώ δεν κοιμόμουν. Εγώ είχαμε κατά παπούτσια και τάπαφα με το κάμερ όλη την νύχτα. Έτσι είναι. Αυτά πρέπει να θυμηθούμε, παιδιά. Για τη φετινή πορεία θα ήθελα... Δεν σε ακούμε, Τάσο. Ναι. Εγώ δεν σε ακούω. Ναι. Λέω, για τη φετινή σου πορεία, σε ποιους θα ήθελες να αναφερθείς, σε ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις, να δώσεις συγχαρητήρια. Δεν θέλω να αναφερθώ σε κάποιον συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολλές ομάδες. Συμφωνώ με τον Θανάση ότι ήταν ο πιο δύσκολος όμιλος της Β' κατηγορίας.
Ήταν πάρα πολύ καλές από το 1 μέχρι το 16 ομάδες. Γίνανε ωραία παιχνίδια. Και αφού εμείς μαυρώσαμε μάλλον τον όμιλο με 2-3 τιμωρίες, σε αυτό θέλω να κατακρίνω περισσότερο, να μην ξαναγίνονται τουλάχιστον στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο αυτά τα φαινόμενα που εμείς τα είχαμε φέτος, και να παίξουμε λίγο ποδόσφαιρο μέσα, όπως συμφωνώ και με τον Θανάση και με τον Διονύση, να ασχοληθούμε με τα μικρά παιδιά, να πάνε οι παράγοντες σε σεμινάρια να μάθουν τι είναι το ποδόσφαιρο και πώς πρέπει να αντιμετωπίζεις καταρχάς τους προπονητές που επιλέγεις, τους ποδοσφαιριστές που επιλέγεις, να γίνει τουλάχιστον γιορτή το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Να το ευχαριστιόμαστε όλοι, και έχουμε και τα τρία αποτελέσματα. Κάνουμε μας κερδίσουν. Στο εξωτερικό γίνονται σεμινάρια παραγόντων. Δεν μπορεί ο παραγόντας να πάει στον Θανέση πίσω, Διονύση, και να του πει άλλαξε το σύστημα ή βάλε αυτόν μέσα για κάτι. Πρέπει να εμπιστευτείς ένα προπονητή, να τον έχεις εκεί, τον πίστεψες με την πρώτη ήττα να μην τον διώξεις και να περιμένεις τα αποτελέσματα που δεν έρχονται σε ένα χρόνο. Να βάλουν στόχους οι ομάδες. Ο εραστικό ποδόσφαιρο αυτό είναι. Ο αιμοδότης του επαγγελματικού. Έτσι, πρέπει και εμείς σαν εραστικό ποδόσφαιρο να κάνουμε κάτι, να τραβήξουμε το επαγγελματικό. Να μην παίρνει μόνο ξένους, να παίρνει και Έλληνες. Τι πρέπει να γίνει, ποιες αποφάσεις πρέπει να πάρθουν για να βελτιωθούν τα εραστεχνικά πρωταθλήματα. Δηλαδή, να αλλάξει το ποδόσφαιρο από το κεφάλι. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, δεν βρωμάει από τα εραστεχνικά σωματεία. Αυτοί προσπαθούν, όλο το χρόνο είναι μέσα στο γήπεδο. Άκουσες και τους άλλους δύο φίλους εκεί να λένε το ίδιο πράγμα. Ματώνουν εκεί μέσα, χωρίς αμοιβή. Πολλές φορές και οι προπονητές τους χρωστάνε να τα πάρουν, να τα κάνουν, και στο τέλος δεν γίνεται και τίποτα. Δεν διορθώνεται. Ένα βήμα παραπάνω δεν πήγαμε. Παίζαμε σε ξερά, πήγαμε στο πλαστικό. Και αυτό δεν είναι ούτε πλαστικό τώρα πλέον. Βέβαια. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Απογοητευμένος από το ποδόσφαιρο. Ναι, και δεν υπάρχουν και νέοι παράγοντες για να θέλουν να ασχοληθούν, έτσι, δεν είναι κόστα. Ούτε παράγοντες, ούτε ποδοσφαιριστές. Και οι ποδοσφαιριστές το έχουν ρίξει σε άλλα ενδιαφέροντα. Δεν είναι αυτό που είπε ο Θανάης προηγουμένως, ότι πηγαίναμε, δεν κοιμόμασταν το βράδυ να πάμε να παίξουμε. Δεν υπάρχει αυτό, δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Έχουν άλλα ενδιαφέροντα τα παιδιά. Έτσι ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να καθίσουν κάποιοι άνθρωποι σε ένα τραπέζι, να βάλουν ένα πλάνο, αυτό γίνεται τουλάχιστον έξω, και να δουν ότι σε 5 χρόνια πρέπει να αλλάξει όλη η μορφή του εραστεχνικού ποδοσφαίρου. Να αρχίσει το παιδί να έχει ένα ενδιαφέρον. Πολλές ομάδες, πάρα πολλές. Εμείς έχουμε ένα γήπεδο με 9 ομάδες, δεν γίνεται. Ας κλείσουν μερικές, ας κλείσει και ο Άγιος Θωμάς. Να δώσουν το καταστατικό κάπου αλλού, να γίνει καλύτερη δουλειά. Αν αγαπάς το ποδόσφαιρο. Αν αγαπάς το σωματείο για να κάνεις κάτι, ναι. Αυτή είναι η άποψή μου πάνω στο ποδόσφαιρο. Διονύση, και εσείς έχετε το πρόβλημα του γηπέδου. Ο Νεοπεντελικός αγωνίζεται στο γήπεδο των Μελισσίων. Εδώ και πολλά χρόνια δεν μπορεί να μπει στο γήπεδο το δικό του. Ο Νεοπεντελικός έχει τεράστιο πρόβλημα με το γήπεδο, γιατί έχει γήπεδο και δεν έχει, λόγω του ότι υπάρχουν προβλήματα με δασαρχία, δεν τα ξέρω ακριβώς. Παλεύουν πάρα πολύ. Δηλαδή, τα παιδιά που είναι τώρα που είναι νέοι παράγοντες είναι μικρότεροι από μένα σε ηλικία. Έχουν παίξει όλοι ποδόσφαιρο και αρκετά ψηλά τα παιδιά αυτά. Τους είχα και παίχτες κάποιους. Παλεύουν πάρα πολύ για το γήπεδο αυτό. Εγώ δεν το είχα ζήσει. Τώρα, 1,5 χρόνο που είμαι στην Πεντέλη, αυτό που βλέπω αφιερώνει. Τρομερό γήπεδο. Διονύση, τρομερό γήπεδο. Έχω παίξει. Τρομερό γήπεδο. Έχουμε παίξει, ναι, το. Υπάρχει αυτό το γήπεδο. Είναι από τα ωραίτερα γήπεδα της Αθήνας να μην υπάρχει ενέργεια. Από εκεί και πέρα στα Μελίσσια, τα Μελίσσια έχουν το γήπεδο τους. Εμείς κάνουμε το βράδυ προπόνηση. Τουλάχιστον υπάρχει αυτό. Είναι δύο ομάδες, όπως άκουσα, ο Άγιος Θωμάς έχει 9. Η Δάφνη κάτω στο Ρούφ είναι 8 ομάδες. Η Αλεπότρεπα είναι άλλες 8. Η Ακαδημία Πλάτωνος εκεί το 7-7 το έχουμε κάνει 11 με. Δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ προπόνηση στην Ακαδημία Πλάτωνος. Είναι αντρική ομάδα Β' κατηγορίας στο 1/4 αυτού του γηπέδου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
Τι ζητάμε τώρα συστήματα και γιατί δεν έκανες 4-4-2 και γιατί δεν έβαλες. Εδώ δεν έχει ο άνθρωπος τα βασικά για να αναπτύξει μια άσκηση. Απλή, εγώ δεν είπα κάτι ιδιαίτερο. Όλα αυτά τα πράγματα, όπως είπε και ο πρόεδρος, πήγαμε από το χώμα, εμείς παίζαμε στο χώμα και ήταν πιο καλά. Πήγαμε από το χώμα στο πλαστικό που δεν είναι ούτε καν πλαστικό σε πολλά γήπεδα αυτό. Και δεν βλέπουμε τα βασικότερα κομμάτια να σταματήσουν κάποιοι να τάζουν και να ξεκινήσει σωστή δουλειά. Η Πεντέλη ευτυχώς, όχι γιατί είμαι εγώ δεν έχω, με ξέρεις κιόλας, ευτυχώς έχει αρχίσει να σταματήσει να τάζει και θέλουν τη σωστή δουλειά. Ακαδημίες, να φτιάξουν το γήπεδό τους, να παίζουν τα παιδιά να έρχονται να παίζουν, να σταματήσουν τα ναρκωτικά, το ηλεκτρονικό πρόβλημα που υπάρχει στη νεολαία, γιατί το ξέρουμε πολύ καλά οι μεγαλύτεροι, βασικά κομμάτια της ζωής που πρέπει να ανταλλάξουμε επιτέλους εμείς. Είμαστε υπεύθυνοι πια. Κάποτε κατηγορούσαμε τους σημερινούς 75άριδες στη γενιά του Πολυτεχνείου ότι φταίνε αυτοί. Τώρα φταίμε εμείς για αυτό που γίνεται όμως. Πρέπει κάποιος να βγει μπροστά κάποιοι και να σταματήσει αυτό το φταίω εγώ, φταίει ο άλλος, φταίει ο άλλος. Δεν φταίει ο άλλος, φταίμε εμείς. Όπως είπε πολύ σωστά ο coach, τα έχουμε συζητήσει στα μεταξύ μας παιχνίδια, γι' αυτό και τον ρώτησα. Πόσους έβαλες μικρούς? Δεν είναι τυχαίο αυτό. Όταν βλέπεις μια ομάδα και κοιτάει, ενώ μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα, όχι, θα παίξει ο γιωματάρης ο μικρός. Μα βάλε το μεγάλο αφού. Όχι, θα βάλω το μικρό. Έτσι, μα αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνει στα αρθενικά σωμάτια. Και μετά την κατηγορία. Τον Κώστα. Να έρθει Α κατηγορία, να έρθει το Ρουφ, να έρθει ο Χαραβιακός, να έρθει Α κατηγορία. Και μετά από την, στη Γάμα Εθνική να έρθουν παιδιά. Εγώ έδωσα φέτος τον Κεραμά στο Ρουφ με πολύ ευχαρίστηση. Που ήταν το βασικό με εξάρι, από τους καλύτερους παίκτες της κατηγορίας, στη μέση της χρονιάς. Με πολύ ευχαρίστηση, δηλαδή κάναμε και πάρτι που έφυγε το παιδί. Και να φύγει από το Ρουφ να πάει ακόμα πιο πάνω, μακάρι. Που το Ρουφ είναι πολύ καλή ομάδα, που υπάρχουν οι βάσεις να μάθετε να κάνει το παιδί κάτι καλύτερο. Θανάση, πόσα παιδιά είναι στην Ακαδημία της Τερυψτέας? Εμείς έχουμε, Διονύση μου, έχουμε 270 παιδιά επάνω. Επάνω στην Τερυψτέα έχουμε 270 παιδιά. Από ΚΑΠΑ 8 μέχρι την ΚΑΠΑ 18. Και όλα αυτά τα παιδιά από την ΚΑΠΑ 16 και πάνω, άσε που κάνανε τρομερή πορεία σχεδόν όλες οι ομάδες αγωνιστικές στην ΕΠΣΑ, πρωταγωνιστούσαν όλα τα παιδιά. Δηλαδή, εγώ πήρα παιχνίδι με τα Βρυλίσια εκτός έδρας, πήρα τρία παιδιά την ΚΑΠΑ 16 και παίξαν. Τα βάλαμε και παίξαμε. Σαν παιχνίδι και κερδίσαμε, έτσι. Λοιπόν, δεν φοβήθηκαμε, γιατί ξέρουμε τη δουλειά που έχει γίνει στις ακαδημίες. Έχουν πολύ καλούς συνεργάτες. Όλα τα παιδιά που έχουμε προπονητές απάνω στις ακαδημίες είναι καλοί προπονητές, είναι από τα νέα παιδιά, ασχολούνται, διαβάζουν, τους αρέσει. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ όλοι μεταξύ μας. Εμείς επάνω δεν έχουμε κομπλεξισμό. Α, ξέρεις κάτι, γιατί να το κάνω αυτό, είναι να με βοηθήσω. Δεν ήμασταν όλοι ένα. Από πέρσι το ξεκινήσαμε αυτό. Που σου έφερα παράδειγμα την ΚΑΠΑ 18, πήρε το πρωτάθλημα της Αθήνα. Λοιπόν, και πήραμε πολλά παιδιά και από την ΚΑΠΑ 16 και τα βάλαμε και παίξαμε. Έχουμε 270 παιδιά. Λοιπόν, και πιστεύω ότι αυτή τη φιλοσοφία θα συνεχίσει η Ψηθέα να έχει. Γιατί μας ενδιαφέρει να βγουν τα παιδιά και αν κάποια στιγμή μπορέσουν κάποιοι από αυτούς να πάνε να ξεμπλοκάρουν τις αλυσίδες, γιατί τα τείχη που έχουν βάλει ορισμένοι που δεν τους αφήνουν να πάνε πιο πάνω. Να μην λυπούμε τώρα πώς γίνεται όλο αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, το χέρι σου έχει κάτι, το χέρι σου. Το χέρι σου το δεξί έχει κάτι, γιατί θα έκανες έτσι. Ναι, έχει κάτι. Έχει κάτι. Να πας και σπάσουμε κανένα τύπο και φύγει κανένα παιδί για να πάει να παίξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, πού να παίξει τώρα στην Ελλάδα, να παίξει τώρα στην Ελλάδα. Πρόεδρε, να πούμε καλύτερα από εμάς. Να πούμε. Εντάξει, άστο, και εσείς τα ξέρετε και ο Κώστας τα ξέρει πολύ καλά. Και εσύ τα ξέρεις πολύ καλά και ο Τάσος τα ξέρει πολύ καλά. Λοιπόν, να σπάσουμε κανένα τύπο που μπας και πάει κανένα παιδί έτσι να δει, όχι τίποτα άλλο, να δει τι είναι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Να δει τι είναι. Εσείς στην Ακαδημία πόσα παιδιά έχετε στον Άγιο Θωμά? Εμείς έχουμε 150 παιδιά. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά με τις ομάδες που σου είπα ότι υπάρχουν στο γήπεδο. Δουλειά δεν γίνεται.
Είναι αυτό που είπε και ο Διονύσης κάποια στιγμή. Μαζεύονται Τετάρτες και Παρασκευές 150 παιδιά σε ένα γήπεδο. Φάλτα. Πάμε αλλού τη συζήτηση και δεν μπορείς να βρεις λύση. Όχι, πάει μόνη της. Πάει μόνη της. Η πραγματικότητα είναι, ναι. Σου λέω τώρα, έχουμε 150 παιδιά και δεν ξέρουμε πότε θα κάνουμε προπόνηση. Με 9 ομάδες. 4 στην ΕΠΣΑ. Εμείς δεν μπορείς να κάνεις. Ένα γήπεδο είναι και έχουμε και ένα στο Δήμο Ζωγράφου με χόρτο. Το διατηρούμε με χόρτο, δεν θέλουμε να το κάνουμε πλαστικό για να υπάρχει. Έτσι να το βλέπουμε μια κάθε δεύτερη Κυριακή. Για να μην μπορέσουν τα παιδιά να μάθουν ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται. Να μοιράσουμε τις ώρες, να μοιραστούν οι ομάδες, να παίρνει εδώ το τμήμα σου, να κάνει κάτι. Και πάλι με αυτά τα παιδιά που έχουμε πορευόμαστε και τα τελευταία 15 χρόνια κατά το πλήστον είναι όλα τα παιδιά δικά μας. Η Δημοτική Αρχή, Κώστα, σας έχει στηρίξει? Να μας στηρίξει τι, γήπεδο δεν υπάρχει άλλο. Λεφτά δεν παίρνουμε. Οικονομικά... Το γήπεδο αυτό που πέσουμε, το ξέρεις ότι δεν είναι γήπεδο, είναι ένα πάρκο και υπάρχει ένας χώρος μέσα το οποίο έχει διαμορφωθεί ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Ούτε εισιτήρια κόβεις, ούτε τίποτα. Δεν υπάρχει πόρτα να μπει κάποιος. Όποιος θέλει μπαίνει. Και τους διαιτητές που περνάνε εκεί ανάμεσα σε κάτι σιδερένιες, τις φτιάξαμε μόνοι μας να περνάνε, να πηγαίνουν εκεί. Δεν είναι γήπεδο ποδοσφαίρου. Ένα γήπεδο υπάρχει, ζωγράφο. Δυστυχώς χόρτο, άμα πάμε όλες οι ομάδες εκεί, σε κανένα μήνα δεν θα υπάρχει και αυτό. Θέλει χώρους και λιγότερες ομάδες. Ας συγχωνευτούν, ας δώσουν τα καταστατικά, θα καταστρέψουν γιατί σε κανένα χρόνο ξαναδημιουργούνται πάλι. Είναι άλλο το να κάνουμε συγχώνευση και σε ένα χρόνο ξαναγίνονται πάλι ομάδες. Όχι, συγχώνευση πραγματική. Και να μπει και ο Δήμος να βοηθήσει, να βοηθήσει και η ΕΠΣΑ, αν μπορέσει να αναπτυχθεί λιγάκι. Να βγάλεις κανένα πιτσιρίκι, να βλέπεις στο όποια ομάδα και να είναι στην Α' Εθνική, να παίζει και να παίζει ποδόσφαιρο. Ας μην παίξει τον πρώτο χρόνο. Έχει γίνει κάποια συζήτηση με τα υπόλοιπα? Δυστυχώς. Φτάνει 25 και να πάνε κάπου. Και να γίνει, κολλάμε σε άλλα πράγματα, άστατα σου. Στα χρώματα, στο όνομα και στα, στα αυτά τα προπολεμικά. Ποιος θα είναι πρόεδρος. Ναι. Διονύση, δυστυχώς. Για τη φετινή σου θα λέγει για τη ομάδα και τη χρώματα. Διονύση, για τη φετινή σου πορεία, δεν ξέρω αν θα ήθελες να αναφερθείς ονομαστικά σε κάποιον, να ευχαριστήσεις κάποιους. Μια πορεία δεν είναι, δεν γίνεται από έναν μόνο, δεν την έκανα μόνο εγώ, όλοι από τη διοίκηση μέχρι το φροντιστή. Μια πορεία δεν γίνεται. Μια ομάδα η οποία πρωταγωνίστησε, έπαιξε πάρα πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, έπαιξε με πάρα πολλούς μικρούς. Μην ξεχνάμε ότι η Πεντέλη τα Χριστούγεννα έδωσε 6 παιδιά σε πιο πάνε κατηγορίες, Football League, Γάμα Εθνική και Αλφα Αθηνών. Αυτό δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο, έτσι. Όμως από εκεί και πέρα να ευχαριστήσω συνεργάτες μου, Χωριανόπουλος, που είμαστε χρόνια μαζί, αλλά όλοι έχουν κάνει τα ίδια ακριβώς. Κανένας δεν έχει λιγότερο ή περισσότερο, τα παιδιά, η διοίκηση, οι παίχτες, όλοι κάνανε δώσανε το καλύτερο τους. Αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μια παρέα, μια ομάδα, μια παρέα, όπως είπε ο Θανάσης, ψήσαμε, κάναμε την πλάκα μας, με εντάσεις, με το ποδόσφαιρο είναι ένα full contact sport, έχει τα πάντα, έτσι, δεν είναι... Κάναμε στεναχώρια, τραυματισμούς, παιδί που χτύπησε, που έσπασε το πόδι του στον αγώνα, αυτά όλα είναι τα δύσκολα του ποδοσφαίρου. Έχουμε βγει... Οι φίλοι της Πεντέλης, σε Διονύση, στηρίξαν φέτος την ομάδα. Η φύλακα της Πεντέλης είναι τρομερά απαιτητική και δεν το ξέρα. Και επειδή το είχα λίγο διαφορετικά στο μυαλό μου και τους κορόιδευα, είναι φανταστική φιλάθλη. Γεμίσανε το γήπεδο, φτάσαμε να γεμίσει το γήπεδο το Μελισσίνο, δεν το είχαμε ξαναδεί εμείς αυτό. Ήταν φοβερή αυτή η εικόνα που πήραμε από την ομάδα αυτή. Εγώ δεν το περίμενα. Περπατούσαμε στον δρόμο και μας χαιρετούσαν άνθρωποι που δεν τους ξέραμε. Ο coach, ο βοηθός, ο επιθετικός, είχαμε πάθει πλάκα. Απίστευτο πράγμα. Πολύ ωραία πράγματα αυτά. Τα αισθήματα που αφήνει το ποδόσφαιρο είναι φανταστικά. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, η Πεντέλη του χρόνου πάλι θα πρωταγωνιστήσει. Να ξέρουν οι κύριοι που είναι εδώ, να είναι έτοιμοι όταν έρθω στην έδρα τους, θα κερδίσω πάλι.
Άρα, εσύ θα είσαι και του χρόνου στο τιμόνι του Λεωφορείου. Ναι, εμένα δεν με κέρδισε. Κάτι άλλο τα πράγματα που δεν με κέρδισε. Είδε, θα γύρισε άλλα τούμπα, δεν τα κατάφερα. Ναι, από ό,τι λέμε με τον πρόεδρο, θα συνεργαστούμε και του χρόνου εκτός απρόπτου. Να δούμε, να είμαστε υγεία να έχουμε παιδιά. Γιατί με αυτά που γίνονται, υγεία να έχει όλος ο κόσμος βασικά. Σωστά. Θα συνεχίσουμε ακάθεκτη. Εσύ από την πλευρά σου θα ήθελες να αναφερθείς ονομαστικά σε κάποιους, να ευχαριστήσεις. Εγώ θα μου να ευχαριστήσω καταρχάς όλους τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους συνεργάστηκα μέχρι στιγμή στη χρονιά που βγήκε και η περσινή, αλλά φέτος όλα τα παιδιά ήταν καταπληκτικά. Από το μεγαλύτερο σε ηλικία, τον Ζησόπουλο, μέχρι το πιο μικρό σε ηλικία, τον παπά που βάλαμε. Όλα τα παιδιά ήταν καταπληκτικά. Δώσανε τα πάντα, γίνανε παρέα. Μπορεί να είχαμε, όπως είπε και ο Διονύσης, εντάξει μας, τις γκρίνιες μας και στις καλύτερες οικογένειες ήταν αυτά. Γιατί να σου πω κάτι, άμα δεν γκρινιάξεις και δεν τσακωθείς, δεν βγάζεις και αποτέλεσμα. Άμα χαϊδεύεις συνέχεια, δεν βγάζεις αποτέλεσμα. Εντάξει, να ευχαριστήσω όλους τους ποδοσφαιριστές και θα θέλω να σταθώ και στους ανθρώπους διοίκησης που μας στηρίξανε και εμείς βοηθήσαμε την ομάδα, αλλά και αυτοί μας βοήθησαν. Ήταν σε όλα δίπλα μας, σε προβλήματα που υπήρχαν, έστω και με καθυστέρηση. Δηλαδή, με καθυστέρηση εννοούμε όχι το οικονομικό, σε πράγματα δηλαδή λειτουργικά, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι τρέχανε για όλα. Έτσι. Και οι δύο γενικοί αρχηγοί που είχαν στο πλευρό μου, και ο Ζορμπάς και ο Φίτρος ο Παναγιώτης, και ο Ηράκλειος ο Ζορμπάς και ο Φίτρος ο Παναγιώτης ήταν δίπλα μας. Υπεύθυνοι των Ακαδημιών, ο Ευθυμιάδης, ο Στέλιος ο Τσιρόπουλος, ο Μίτσος ο Παπάς ήταν. Όλα ό,τι λέγαμε γινόταν. Δηλαδή, δεν διαφωνούσαμε σε κάτι. Και αυτό ήταν ένα σημαντικό κομμάτι. Ήταν ένας άνθρωπος που είχαμε στην ομάδα το πρωί μέχρι το βράδυ, ο Δημήτρης Βουρδούρης, ο οποίος ήταν ψωαπευτής, φροντιστής, η ψυχή της ομάδος, το καλό κομμάτι των αποδυτηρίων, να μας ενημερώνει όλους τι γίνεται. Ήταν η μορφή, ήταν το Α και το Ω. Ο Μίτσος Βουρδούρης ήταν ο ηγέτης της Ψηφαίας. Χαρούμενος που συνεργάζομαι μαζί. Από εκεί και πέρα θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Έχουμε αυτή το προβληματισμό τι γίνεται με την επόμενη χρονιά και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε αυτό το έργο που έχουμε αφήσει μισό, γιατί εγώ θεωρώ ότι το έχουμε αφήσει μισό. Η Ψηφαία έχει πολλά να δώσει στο ποδόσφαιρο. Οι φίλαθλοι σας στήριξαν εσάς, Θανάση? Ναι, εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι φίλαθλοι οι οποίοι ακολούθησαν την ομάδα, αν και περισσότερο ήταν φίλοι και γονείς αυτά, αλλά και τα παιδιά που ήρθαν πάνω σε κάποια παιχνίδια φώναξαν για την ομάδα, μας υποστήριξαν, δώσανε παλμό, πήραν και τα παιδιά κουράγιο. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονα από κανέναν. Εγώ προσωπικά βοήθησαν την ομάδα. Ήταν όλοι φίλοι, δηλαδή ακόμα και αυτοί που φωνάζανε, τα παιδιά που ερχόντουσαν σαν οργανωμένα για αυτά, ήταν φίλοι των παιδιών που παίζανε. Ήταν δηλαδή μεγάλη βοήθειά τους. Μεγάλη βοήθειά τους. Κώστα, ποιο ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι του ομίλου που... και ποιο παιχνίδι... Τάσο μου, συγγνώμη. Να μην ξεχάσω να ευχαριστήσω το γραμματικόπουλο τον Τάσο, ο οποίος εκτός από ποδοσφαιριστής της ομάδος και προπονητής Ακαδημίας, ήταν και ο άμεσος συνεργάτης μου, ο γυμναστής της ομάδος, και απέδειξε για δεύτερη χρονιά ο Δασούλης ότι αξίζει να προσεχθεί επάνω στο κομμάτι που ασχολείται. Γιατί έβγαλε μια ομάδα να είναι αυτή τη στιγμή να παίζει 90 λεπτά και να έχει δύναμη, έτσι, να έχει ποιότητα, και αυτό οφείλεται και στον Τάσο Γραμματικόπουλο. Συγγνώμη που σας διέκοψα, κύριε Κώστα. Όχι. Κώστα, ποιο ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι και ποιο παιχνίδι χάρηκες περισσότερο όταν το κέρδισες? Δεν θα σταθώ σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες ήταν δύσκολες φέτος. Ποιος έχει μείνει εκεί, ποιο κρατάς από την εκείνη σεζόν? Ωραία ερώτηση. Δεν πήγα και σε πολλά, αλλά όσα πήγα τώρα στο τέλος, γιατί ανέλαβα και τα χρέη του προπονητή ένα διάστημα για να κάνω και τον προπονητή, όλα σχεδόν ήταν δύσκολα. Δεν ήταν η ομάδα σε καλό μου και δεν της βγήκε φέτος καθόλου. Όλα ήταν δύσκολα. Κάποιο ιδιαίτερο δεν χάρηκα. Αρκεί να κέρδιζε η ομάδα, όλοι το θέλουμε να κερδίσουμε, αλλά όπως το είπαμε, παίζουν όλα τα αποτελέσματα. Είχαμε και τα άσχημα αποτελέσματα, είχαμε και μερικά καλά. Δεν ήταν καλή η χρονιά μας για να μείνουν παιχνίδια ευχαριστημένα πολλά.
και να πεις ότι αυτό το χάρηκα. Κερδίσαμε την Αρθούπολη μέσα στο Γούδι 3-0, που ήταν και αίτητη τότε. Φάγαμε την επόμενη 4 εκτός έδρας. Σου παίρνει τη γλύκα, σου παίρνει πίκρα. Δυστυχώς. Άρα τι πρέπει να διορθώσεις, Κώστα, ώστε ο Άγιος Θωμάς του χρόνου να είναι καλύτερος, να κάνει μια καλύτερη παρουσία. Πολλά πρέπει να διορθωθούν. Πιστεύουμε. Τώρα δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν θα διορθωθούν όμως φέτος. Όπως πάει η κατάσταση. Αν διορθωθεί η κατάσταση της πανδημίας και μπορούν τα παιδιά, ήδη τα παιδιά είναι 6 μήνες, θα είναι απροπόνητα. Δεν θα έχουν κάνει κάτι. Πότε θα ανοίξουν τα γήπεδα. Καταρχάς, οι πρωταγωνιστές έχουν μείνει πολύ πίσω. Γι' αυτό τουλάχιστον έπρεπε σε ένα 5-6 άτομα να αρχίσουν να δουλεύουν από τώρα. Για να μπορέσει. Τι θα τους μαζέψουμε, 10 Αυγούστου, να ξεκινήσει η προετοιμασία και μου σταματήσει από τις 10 Φεβρουαρίου, 10 Μαρτίου, συγγνώμη. Είναι δύσκολο. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα λειτουργήσουμε καλύτερα από πέρσι. Ναι. Διονύση, πώς είδες εσύ τον πρώτο όμιλο της γάμα κατηγορίας? Δηλαδή, αν έχεις παρακολουθήσει τον Πανιόνιο Κεσαριανή στο Γαλαξία, κάποια άλλα παιχνίδια. Καταρχάς, η γάμα κατηγορία από τη στιγμή που έγινε 3 όμιλοι με τις 16 ομάδες, δηλαδή 30 αγώνες μετά από χρόνια, ήταν δεδομένη ότι θα αντέχανε μόνο αυτοί που έχουν ακαδημίες. Οι υπόλοιποι δεν γίνεται να αντέξουν 30 αγώνες, γιατί η γάμα κατηγορία είναι πολύ δύσκολη. Όταν ένας ποδοσφαιριστής, εμείς έχουμε τον αρχηγό μας, τον Μπάμπη τον Ανταλή, ο οποίος έχει παίξει και ψηλά, έχουμε τον Αποστόλου, παιδιά τα οποία έχουν παίξει όλα αλφα κατηγορία, αλλά για κάποιο λόγο είναι στη γάμα. Δεν είναι γιατί ξαφνικά ξέχασαν το ποδόσφαιρο ή δεν τους αρέσει. Είναι γιατί δουλεύουν, οι ώρες είναι δύσκολες, δεν μπορούν να ακολουθήσουν 30 αγώνες. Είναι δύσκολο το 30 αγώνες. Για όποιον τον έχει κάνει, καταλαβαίνουν. Ο πρώτος όμιλος ήταν ένας όμιλος τριών ταχυτήτων. Με 6 ομάδες που ξεχώρισαν γρήγορα και το περιμέναμε. Δεν μπήκε καμία σφήνα. Δηλαδή, μέχρι και τον Τριφυλιακό ήμασταν σίγουροι ότι αυτές οι ομάδες θα είναι οι οποίες θα πρωταγωνιστήσουν. Οι 4 ομάδες που τελικά δεν ήμασταν σίγουροι σε τι κατάσταση είναι, μείνανε στη μέση. Και οι 5 τελευταίες οι οποίες δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Ήταν απόλυτο, δηλαδή ήταν πολύ εύκολο να το ξεχωρίσει αυτό στη γάμα κατηγορία. Αλλά οι 6 ομάδες που παλεύανε για το ποια θα ανέβει, πιστεύω ότι οι 8 αγωνιστικές που έμειναν και δεν ολοκληρώθηκαν, τις αδικεί και τις 6. Η Άμυλα ήταν η καλύτερη ομάδα του ομίλου. Ήταν καλύτερη. Η καλύτερη ήταν η Δράφτη. Με διαφορά. Με διαφορά. Μην γελάς, πρόεδρε, ήταν μεγάλη. Εάν σου έλεγα να διαλέξεις ποια ομάδα αγαπάς περισσότερο, δηλαδή Νεοπεντελικός, Δάφνη Αθήνας ή Πανιόνιο, τι θα μου έλεγες? Γιατί ξέρω ότι είσαι και Πανιόνιος. Αρχίζεις μέσα από τον Πανιόνιο, δεν γίνεται. Εκεί έπαιξα από το 78 μέχρι το 90, φεύγα. Δεν έπρεπε να βάλεις μέσα από τον Πανιόνιο. Εκεί μεγάλωσα, έμενε Σμυρνιώτης, είμαι παιδί της Πλατείας, είμαι παιδί του Πανιονίου. Ο Πανιόνιος είναι μεγάλη αγάπη, δεν είναι. Όχι γιατί έχουμε ακαδημίες του Πανιονίου και γιατί. Ο Πανιόνιος είναι μια μεγάλη αγάπη από τις άλλες δύο ομάδες. Και εγώ σε όποια ομάδα έχω περάσει την έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Είμαι άνθρωπος που παθιάζεται, είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Αγαπάω τις ομάδες μου, αγαπάω τους άνθρωπους που έχω δίπλα μου και που με έχουν δίπλα τους. Αγαπάω πολύ τη Δάφνη. Η Δάφνη είναι μια ομάδα που την πήραμε και το πιο ιστορικό σωματείο, για όποιον δεν ξέρει, στην Αθήνα. Έτσι είναι η ομάδα. 100 χρόνια. Και η ομάδα που ηγείται στο να δημιουργηθεί η ΕΠΣΑ από το 1920, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το νούμερο 1 είναι ο Παναθηναϊκός, το 2 η ΑΕΚ, το 3 ο Απόλλωνας και το 4 αριθμό Μητρώου είναι η Δάφνη. Και η ομάδα πυροτεχνικά που έχει φτιάξει την ΕΠΣΑ, μία από τις ομάδες, έτσι. Οπότε αναβιώσαμε μία ομάδα πολύ ιστορική, για όποιον ξέρει τη Δαφνούλα. Η Πεντέλη δεν την περίμενα τόσο δυναμική. Πολύ, πολύ καλή ομάδα, πολύ καλά παιδιά, φοβεροί άνθρωποι εκεί πάνω στην Πεντέλη, εκπληκτικοί άνθρωποι. Δεν είναι, είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, δεν το περίμενα τόσο πολύ. Όπως δεν ήξερα για την Τερψιθέα ότι είναι τόσο. Εντάξει, ο Άγιος Θωμάς, αυτό ο Άγιος Θωμάς είναι πολύ ιστορικό σωματείο. Από τα σωματεία που αγαπάμε. Αλλά και η Τερψιθέα δεν το περίμενα ότι έχει τόσο δυναμική, φοβερή φίλαθλη. Εμάς μας αγκαλιάσανε, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Φέτος ζήσαμε φοβερά πράγματα στο Ερασιτεχνικό Ποδοσφαίρο. Θανάση, Τερψιθέα τη νέα σεζόν
μπορεί να πρωταγωνιστήσει, να επανέλθει στην Α κατηγορία. Θα ξέρεις, Τάσο, στο ποδόσφαιρο γίνονται τα πάντα. Σαφώς και μπορεί. Βέβαια και μπορεί. Έχει δυναμική τερψηφία. Ακόμα και με τα παιδιά αυτά που σας είπα, το ταλέντο που υπάρχει στις ακαδημίες τερψηφίας, αυτά να εκμεταλλευτούμε και ο προγραμματισμός βέβαια θα είπαμε θα το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή για την επόμενη χρονιά, να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Λοιπόν, αλλά εγώ πιστεύω βέβαια μπορεί να επανέλθει στην άλλη κατηγορία. Αλλά το θέμα δεν είναι το να επανέλθει η τερψηφία στην άλλη κατηγορία. Το θέμα είναι αυτό που είπε και ο Κώστας, να φτιάξουμε ποδόσφαιρο. Να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν υπάρχουν γήπεδα. Εγώ έχω ευτυχήσει τουλάχιστον όσα χρόνια ασχολούμαι με το κομμάτι αυτό να είμαι σε ομάδες οι οποίες είχαμε γήπεδο δικό μας. Και μιλάγαμε με συναδέλφους, με φίλους που παράγονται τις υποδροπονητές αυτά και πηγαίναν 8 ομάδες να φτιάξουμε γήπεδα. Άμα δεν έχουμε γήπεδα, να φτιάξουμε τι. Βέβαια, τελευταία, ναι, μπορεί του χρόνου να πρωταγωνιστεί. Έχει το υλικό, έχουμε φτιάξει μια υποδομή 2 χρόνια τώρα που μπορούμε κάλλιστα με υπομονή να φτάσουμε εκεί που θέλουν κάποιοι να δουν την ομάδα να είναι όσο πιο ψηλά. Γιατί Διονύση μου και Τερψηφέα είναι ιστορική ομάδα. Πέρασαν μεγάλα ονόματα από την ομάδα Τερψηφέα. Ο Αρμίλαγος, ο Κυβιάς Τερψηφέα, ο Τζαβέλας, ο Ερακλής Ρούμπας, μεταγραφή έχει κάνει και αν είχε και λίγο μυαλό μπορεί να παίζει και στην Αλφα Εθνική, λοιπόν, ή κάποια βοήθεια. Πέρασαν μεγάλα ονόματα από την Τερψηφέα. Έχουν παίξει δέντα εθνική ομάδα, έχουν βγει παίχτες γηγενείς μέσα από την ομάδα και την έχουν στηρίξει χρόνια. Έτσι, δηλαδή είναι ομάδα με δυναμική χρόνια. Τώρα, όπως είπαμε, όλες οι ομάδες κάνουν τον κύκλο τους. Κάποια στιγμή έρχεται αυτή η ανάποδη στιγμή, η άσχημη στιγμή, μέσα από τις τάξεις ξαναγεννήθηκε η ψηφία. Δηλαδή, όταν έπεσε η ομάδα κατηγορία, πολλοί πιστεύαν ότι ίσως να μην κατέβηκε. Και κατέβηκε, είχαμε και 8 αγωνιστικές εκτός έδρας πέρσι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, γιατί ήταν τιμωρημένη η έδρα μας. Πέρσι ξεκινήσαμε και παίξαμε 8 αγωνιστικές στο Ρουφ. Και η ομάδα όχι μόνο σώθηκε, έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο, έτσι, και σώθηκε άνετα και βάλαμε το στόχο για την επόμενη χρονιά. Η επόμενη χρονιά ήρθε, σταματήσαμε 8 αγωνιστικές πριν, έτσι, να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έκανε καλά παιχνίδια, πέραμε καλά αποτελέσματα, σωθήκαμε εύκολα, είμαστε ψηλά στην βαθμολογία. Δεν ξέραμε αν τελειώναν τα παιχνίδια όλοι οι αγωνιστικοί. Πού θα βρισκόταν η ομάδα, αλλά με τη διάθεση που υπήρχε σίγουρα θα πηγαίναμε πολύ πιο ψηλότερα. Έτσι. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια βάση για την επόμενη χρονιά να βάλουμε ανάλογα βέβαια και τις αποφάσεις της διοίκησης και να πάει η ομάδα λίγο πιο ψηλά. Βέβαια, ξέρεις ότι αποφασίζουν οι διοικήσεις. Έχεις προσφέρει ένα έργο, έχεις κάνει 5 πράγματα και μπορείς λίγο η διοίκηση να μην είναι ικανοποιημένη, να μην έχει άλλο πλάνο στο μυαλό της, να έχει άλλο σκεπτικό και να σου πει ξεκινάμε από την αρχή. Ή με τον Βαϊσβάιλερ προπονητή, ξέρω και εγώ. Αυτά να το φέρουμε και να έρθει να φτιάξουμε ωραία πράγματα. Ανάση, αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επειδή τα λες έτσι ωραία, θα ήθελα να επιλέξεις, αν μπορούσες, αν είχες τη δυνατότητα να πάρεις έναν ή δύο παίκτες από τον Άγιο Θωμά και το ίδιο από τον Νεοπεντελικό, ποιους θα επέλεγες? Α, μην μου πάρεις δύσκολα, δεν κάνω τέτοια πράγματα εγώ. Άφησε το Διονύση και τον Κώστα να συνεργαστούν με τους παίκτες τους, γιατί άμα πάρω του χρόνου κανένα παίκτη στην τερψηφία, θα μου λες ότι κάναμε ιστορία. Εγώ ξέρεις ποιους θα πάρω. Τάσο μου, ξέρεις ποιους θα πάρω. Να πάρω άλλα δύο παιδάκια από τις ακαδημίες μου και να τους ανεβάσω πάνω να παίξουν βασικούς με το 10 και με το 11 και με το 6 στην πλάτη και με το 5, κατάλαβες. Έχω έναν τερματοφύλακα, ο οποίος είναι γέννημα θέμα της τερψηφίας, ο οποίος είναι και λίγο παραπονιάρης, ο Νικολάκης ο Γκόλφης. Είναι ένα θεματοφύλακας ο οποίος θα προσεχτεί και θυμίσει το όνομα αυτού, θα πάει και ακόμα πιο ψηλά. Αμένα αυτό με ενδιαφέρει. Το να πάρω δύο παίκτες από τον Άγιο Θωμά ή δύο από τον Νεοπεντελικό, δεν θα το κάνω εγώ ποτέ αυτό. Όχι, σαν προπονητής. Να ενισχύσω την ομάδα μου με παιδιά από τις ακαδημίες, πολύ ευχαρίστω να το κάνω. Και από εκεί πέρα, η διοίκηση, όπως είπα, Τάσο μου καλέ, φίλε μου αγαπημένε, αποφασίζει το τι μελιγενέστε. Κατάλαβες. Το πλάνο είναι αυτό στα αριθμητικά σωματεία. Φτιάχτε 3-4 χρόνια ένα πλάνο, να βγουν παιδιά από τις ακαδημίες, 150 παιδιά ο Άγιος Θωμάς. Πού θα τα βάζει να προπονούνται, πού θα του βάζει, στο 401, να είναι τραυματιοφορεί, θα γίνουνε. Δεν κατάλαβα. Βγάλετε να βάλουν την ομάδα πάνω να παίξουν στη βασική ομάδα για να έχουν περισσότερη λόγα προπόνηση. Το ίδιο και ο Διονύσης μου. Ο Διονύσης μου είδε, είπε. Μπορούσε να πρωταγωνιστεί αυτή η ομάδα. Ο Νεοπεντελικός μπορούσε να πρωταγωνιστεί, προτίμησα όμως και δεν έχω σαν τον δρόμο
τα παιδιά αυτά να πάνε να παίξουν ποδόσφαιρο σε μεγαλύτερες κατηγορίες και τα δώσανε. Και πλην ίσως πλήρωσαν και το τίμημα. Γιατί όταν πήγαμε εμείς στην αρχή με τον επιτελικό και τον παρακολουθούσαμε, ήταν από τις πιο σκληροτράχυλες ομάδες των επιτελικών. Προτίμησαν να δώσουν τα παιδιά, να τους κάνουν το όνειρο της πραγματικότητας και σου λέει εντάξει, τι έγινε, και άμα δεν έχουμε στην αρχή κατηγορία, τι θα κάνουμε. Δεν ήταν με επιτυχία για το σωματείο, για τον προπονητή, για τον ποδοσφαιριστή να ανέβει στην κατηγορία. Εντάξει, και τι έγινε. Πιο χαρά, Διονύση μου, δεν είναι πιο ευτυχισμένο που πήγαν αυτά τα παιδιά τα χέρια και πήγαν σε μεγάλες κατηγορίες. Από το ξέρω, να τερμάτισε τέταρτο, τρίτο, δεύτερο. Ναι. Αυτό είναι το ποδοσφαιρό, παιδιά. Εμείς είμαστε εραστές της τέχνης, εραστές της τέχνης. Αυτό είναι το ποδοσφαιρό. Να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τα σωματεία να βγάζουν παιδιά να ευχαριστούνται, να έρχονται πάνω στα γήπεδα και να ευχαριστούνται οι γονείς, οι προπονητές, οι παράγοντες. Αυτό είναι το ερασιτεχνικό ποδοσφαίρο. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα σε αυτά τα σωματεία. Αλλιώς θα πηγαίναμε να δουλέψουμε πάνω με τους άλλους τους μεγάλους καρχαρίες και να έχουμε άλλα θέματα. Κώστα, υπήρξαν στιγμές που σκέφτηκες να αποχωρήσεις, να φύγεις από το χώρο? Έχω ξαναφύγει και στο παρελθόν κάνα δύο χρόνια, αλλά με τραβάει, είναι μαγνήτης, δεν τον αποχωρήσεις εύκολα. Μπορεί να κάνεις ένα διάλειμμα, αλλά πάλι θα μείνεις εκεί. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να μας κρατήσει όσους θεωρούμε τους εαυτούς μας ότι μπορούμε να προσφέρουμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και να μείνουμε. Θέλω να μείνω και θα μείνω. Όπου μπορώ να βοηθήσω και θα μείνω στα λόγια και του Θανάση και του Διονύση. Τα μικρά παιδιά και να ασχοληθεί ο Άγιος Θωμάς με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο καθαρά και να μπορέσουμε πολλά παιδιά από αυτά να τα δούμε αύριο κάπου καλύτερα. Αυτό θα προσπαθήσω να μείνω και να προσφέρω αυτό το πράγμα. Κώστα, κλείνοντας, θα ήθελες κάτι να αναφέρεις, κάτι που να προσθέσεις ή κάτι, τι θα σου μείνει από τη φετινή σεζόν, πέραν τη διακοπή, πέραν τον κορονοϊό? Τι θα κρατήσεις από τη φετινή σεζόν? Το κορονοϊό θα κρατήσω. Αυτός έμεινε, μας χάλασε τη χρονιά όλοι, όπως και να τα καλεί για άλλους, άσχημη για κάποιους άλλους. Εύχομαι να μην ξεκινήσει πάλι έτσι η χρονιά του χρόνου, να ξεκινήσει σωστά και να τελειώσει σωστά. Να επανέλθουμε στα παλιά δρόμενα που ξέραμε τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Είτε με χαρά είτε με λύπη. Καθένας όπως τρώνει κοιμάται, που λένε. Πιστεύω του χρόνου να είμαστε και να τελειώσουμε τη χρονιά και να ξαναμιλάμε, αλλά να έχει τελειώσει η χρονιά, να έχουν γίνει όλα τα παιχνίδια, να έχουμε καταρχάς όλη η υγεία, και εμείς που παρευρισκόμαστε σήμερα εδώ, αλλά και οι ομάδες μας, τα παιδιά μας, οι ποδοσφαιριστές, οι παράγοντες, οι πάντες, και να μπορέσουμε να χαρούμε μια ποδοσφαιρική ολοκληρωμένη χρονιά. Διονύση, κλείνοντας, εσύ από τη δική σου πλευρά. Τίποτα, εγώ θα πω υγεία σε όλο τον κόσμο, γιατί αυτά που είδαμε ήταν τραγικά τα πράγματα. Δεν έχω να πω κάτι το οποίο μου μείνει από τη χρονιά αυτή. Τι να μου μείνει? Η χρονιά τερμάτισε με τον κορονοϊό να τσακίζει πραγματικά τα πάντα στην Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα, μην ξεχνάμε, που δεν προέρχεται από 10 χρόνια ευμάρεια, δεν είναι η Ολλανδία. Προέρχεται από 10 χρόνια κρίση πολύ δυνατή, έτσι. Να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Και ο κόσμος παρόλα αυτά θεωρώ ότι ήταν πολύ εντάξει. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και ο πρόεδρος και ο Θανάσης. Ο κόσμος ήταν φοβερός, δηλαδή ήταν το κάτι άλλο. Μακάρι η πολιτεία να συνεχίσει το έργο που ξεκίνησε το επιστημονικό με τους ανθρώπους που έχουν βάλει και τέτοια και να συνεχίσει και στην οικονομία, στηρίξει τους ανθρώπους στην εστίαση. Ο πρόεδρος θα καταλαβαίνει τι εννοώ. Εδώ οι άνθρωποι έχουν χάσει περιουσίες τώρα, όχι, δεν είναι χαβαλές. Μακάρι όλα να γίνουν, να επέλθει η κανονικότητα και το ποδόσφαιρο πραγματικά, ενώ το αγαπάμε, είναι δεύτερη μοίρα, γιατί εδώ μιλάμε ότι υπάρχουν σπίτια με 60 μέρες χωρίς να μπει μεροκάματο μέσα. Δεν είναι πλάκα αυτά τα πράγματα, είναι πολύ σοβαρά. Άνθρωποι που έχουν παιδιά και δεν έχουν να πάρουν μια φρατζούλα ψωμί. Τα πράγματα είναι σοβαρά πια αυτή τη στιγμή. Μακάρι να βοηθηθούμε, να αγαπάμε τον κόσμο όλο και να κοιτάξουμε να ξανάρθει η ζωή στην κανονικότητά της. Θανάση, να κλείσουμε με σένα. Εσύ πριν έρθεις στην Τερψηφαία, γνωρίζουμε όλοι ότι ήσουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, δηλαδή ήσουν στη Σπάρτη. Άρα η γνώμη σου μετράει διπλά.
Καταρχάς, θέλω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που ξαναείδα τον Διονύση και τον Κώστα και μπορούσαμε και τα είπαμε στο κάτω από αυτές τις συνθήκες της τεχνολογίας. Να υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα. Όλοι, γιατί χωρίς την υγεία, παιδιά, δεν θα έχουμε ούτε την αυριανή μέρα. Έτσι, ας έχουμε την υγεία μας και από εκεί και πέρα θα βάλουμε και εμείς το λιθαράκι που μπορούμε να πάει μπροστά το ποδόσφαιρο, να ξαναλειτουργήσουν οι ομάδες μας, να ξαναβρεθούμε στα γήπεδα, τα παιδιά ξαναπαίξουν ποδόσφαιρο. Αυτό εγώ θα πω. Δεν θα σταθώ για ούτε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο που μου είπες, και για τη Σπάρτη, για το Φίσα τα Μεγάρων και για τη Ζάκυνθο και όλα αυτά. Κοιτάμε το αύριο. Και το αύριο είναι να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερα παιδιά στα γήπεδα και να βάλουμε να παίξουν όσο πιο μικρά παιδιά γίνεται να παίξουν στα πρωταθλήματα αυτά τα δικά μας. Γιατί άμα δεν παίξουν στη β' κατηγορία, στη β' τελευταία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είμαστε. Αν δεν βάλουμε εμείς τα παιδιά αυτά να παίξουν εκεί, στη β' κατηγορία, τότε τι κάνουμε στο ποδοσφαίρο? Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και να ξαναβρεθούμε με το φίλο μου τον Διονύση να τροχόμαστε, με τον Κώστα το φίλο εκεί να έχουμε τα ντέρμπι μας. Έτσι, με εσάς τους δημοσιογράφους που είσαστε κοντά μας και μας στηρίζετε, γιατί και εσείς κάνετε ένα έργο πάρα πολύ καλό. Έτσι, και είσαστε χάρη σε εσάς, είμαστε και εμείς και μπορούμε και βγαίνουμε και λέμε την άποψή μας. Και να είμαστε όλοι μαζί και του χρόνου να τα ξαναλέμε, να τα ξαναγράφετε και να γκρινιάζουμε και λιγάκι, δεν πειράζει και η γκρίνια ευτυχία είναι. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και τους τρεις. Εγώ να ευχηθώ υγεία και να γίνουν το νέο πρωτάθλημα να διεξαχθεί κανονικά και ελπίζω και με φιλάθλους. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας.